Θα ήθελα να δούμε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου που πήγε στον Νίκο Μουτσινά και με αυτά τα follow and follow, mute, ξεμute. Καλά, δεν ξεκίνησε με την Ηλιάνα. Όχι. Ο Σκουλός απάντησε πρώτος. Φυσικά. Γιατί μιλάς για την Καγιά και τα unfollow. Σαφέστατα. Η Ηλιάνα απλά έβαλε. Έκλεισε όλο αυτό το θέμα με τον καλύτερο τρόπο. Η Βίκυ Καγιά, λοιπόν, ενώ ακολουθούσε και τον Σκουλό και την Παπαγεωργίου και την Ηλιάνα, αποφάσισε μία μέρα να τους κάνει unfollow. Ναι. Ωραία. Εκείνοι δεν το ήξεραν από ό,τι φάνηκε. Εννοώ ότι δεν είχε γίνει κάτι για να πούνε ναι, ήταν λογικό. Δεν τους πήρε και τηλέφωνο, προφανώς να τους πει θα σας κάνω. Εννοώ ότι δεν κόπηκαν και έφυγε ο ένας από το ρόλο. Ο Δημήτρης ο Σκουλός δεν το γνώριζε. Το έμαθε τη δημοσιογράφο. Ναι. Και συνεχίζει να την ακολουθεί. Να δούμε λίγο τι απάντησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στον Νίκο Μουτσινά χθες. Next upon, δεν λέγεται. GMTM, μάλιστα. Οπότε, ναι, γιατί έχω δει το αμερικάνικο, το έχει δει. Βέβαια. Τάιρα, ρε φίλε. Εντάξει, πάει περιπτώσει. Να είναι καλά και η Βίκυ. Πες μου, τα φιλιά μας στη Βίκυ. Εσείς ακολουθιέστε. Δεν ξέρω. Με την Τάιρα. Καλά, δεν την ξέρω. Όχι με την Τάιρα. Με την Τάιρα, εγώ να τη πω να σε ακολουθήσει. Εννοείται. Ακολουθιόμαστε. Έχει αργήσει. Θα τη το πω. Με τη Βίκυ ακολουθιέστε. Εγώ ναι, γιατί. Δεν ξέρω, γιατί τελευταία ψάχνουν κάτι Instagram και του Σκουλού είδα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα follow και unfollow. Τα follow και τα unfollow είναι στην πραγματική ζωή, δεν είναι στο Instagram. Ακούσατε. Άλλα είναι, να είχαμε να λέγαμε. Έχεις μιουτάρει κόσμο. Έχεις μιουτάρει κόσμο. Έχεις μιουτάρει, ε. Μιουτάρει κόσμο. Αυτό γιατί το κάνουμε. Βοήθησε με γιατί εγώ έχω μιουτάρει. Να σου πω κάτι. Και δεν τους κάνουμε ένα γεια σου. Όταν κάποιον τον ορίζεις και μπορεί να έχετε κάνει και παρέα, να έχετε να συνεργαστεί αυτό κτλ. Και μετά λες ξέρεις κάτι, μπορεί να μην μου ταιριάζει το feed, να μην μου ταιριάζει η αισθητική. Μπορεί να μου ταιριάζει ο άνθρωπος κτλ. Δεν είναι ανάγκη τώρα, ξέρεις, να τον κάνεις unfollow κτλ. Κάντε ένα mute καλέ, πρέπει να το ξέρει και ο κόσμος. Να τη κοπέλα μου, να το κορίτσι το όμορφο. Άρα είναι mute η καρδιά. Να βάλουμε αυτόν τον τίτλο. Προσπαθώ να βγάζω τίτλο από την εκπομπή, δεν είναι εύκολη τηλεόραση. Mute η καρδιά από την Ηλιάνα Παπαγεώργιου. Εγώ μπορώ να τους κάνω όλους μήλο έτσι. Λοιπόν, συγγνώμη, ξαναγυρίζω. Μα μην αγχώνεσαι, δεν γίνομαι μήλος εγώ. Δεν μπαίνεις διαδικασία. Πα. Ρε, δεν σε νοιάζει καθόλου. Καθόλου. Αυτό πώς το έχεις καταφέρει. Έχω περάσει πολλά χρόνια μόνη μου και πολλές δυσκολίες για να κάτσω τώρα να ασχολούμαι με μικροπράγματα. Μάλιστα. Για να ξεκαθαρίσω κάτι. Έκανε η Καγιά φόλου στην Ηλιάνα ή όχι. Ναι, έκανε. Τότε έχουμε καταλάβει. Έκανε. Αυτό δεν που το καταλάβατε. Μπορεί κάποιο να βρει κάτι παρακαλώ. Γιατί το βρίσκει αυτό, παιδιά. Εγώ δεν παίρνω να κάνω. Γιατί είναι σαν να σχολιάζει αυτό που συνέβη με τον Δημήτρη Σκουλό. Δεν σχολιάζει. Δεν υπόθηκε ξεκάθαρα. Μπορεί κάποιο να το δει, βρε παιδιά. Όχι, παιδιά. Όχι και του δύο από ό,τι καταλάβαμε. Και του δύο ξεκάθαρα. Απλά η Ηλιάνα απήντησε ότι εγώ είχα κάνει προφανώ ήδη μιούτ. Μάλιστα. Αυτό. Ωραία. Εντάξει. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Σοβαρά γεγονότα. Όλοι με όλου. Δεν είχαν επαφέ. Τι σε έκαναν φόλου. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Εγώ δεν έχω την ανωτερότητα τη Ηλιάνα και δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Όταν δεν γουστάρει έναν άνθρωπο ή όταν πια δεν θέλει να σε βλέπει και να τον βλέπει, δεν ανάγκη τηλεόραση να έχουμε όλοι καλά με όλου. Τον κάνει σαν φόλου. Τέλο. Εγώ δεν θέλω να βλέπω τη φάτσα πολλών ανθρώπων και το λέω. Δεν θέλω να τα έχουμε όλου καλά. Και εγώ και θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα φόλου όπω το κάνει ο Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίο έχει τα πρωτεία πριν την Καγιά. Έκανε και μπλοκ. Κυρίω μπλοκ. Εντάξει, το βασιλιά. Αν μιλάμε για φόλου, ο βασιλιά. Ουγγαρέζο, δίδαξε μα. Εσένα σε έχει μπλοκ. Εμένα με είχε μπλοκ. Σιγά ηρεμήστε τώρα με τη διδακτή και τώρα με άριστε. Έκαλα ναι, αλλά να σου πω, Ελένα μου, ο Ουγγαρέζο είχε τα γκάτς να βγει και να πει «Δεν σε γουστάρω, είπες κάτι με ενόχλησε, σε μπλοκάρω, δεν σε θέλω». Και έχει η άλλη. Σε μπλοκάρω και σου έκανα τη μούρη κρέας τώρα. Κάτσε γιατί είδα και πολύ καλά. Δεν είπαμε ρε εσύ άγγελε τώρα θα παραψημοφορηθεί ο Καρέζος. Σε μπλοκάρω και σου έκανα τη μούρη κρέας. Καλά τώρα εντάξει. Και ο Δημήτρης έχει αυτό που λες να παραδεχθεί τα λάθη του. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Γιατί το ίδιο πράγμα το είχε κάνει και σε μένα και είμαστε μια χαρά. Ενώ είναι ωραίο να βγαίνεις κάμερες να λες ότι δεν έχει δημιουργηθεί ποτέ πρόβλημα με την Ηλιάνα. Ή με το Σκουλό ή με την Γραμμέλη και να τους κάνεις unfollow. Εγώ ως προς τη διδαχή ενίσταμε σε κάτι σε τίποτα άλλο. Να μας διδάξει τώρα ο Ουγγαρέζος αν κάνουμε blog και αν κάνουμε unfollow, τι πράγματα είναι αυτά. Είπα ότι το κάνει και δεν τον νοιάζει αν βγουν τίτλοι μετά. Γιατί εγώ είμαι ειλικρινής. Έχω βρεθεί, είμαι τόσο εκνευρισμένη με κάτι τέλος πάντων που βλέπω και διαβάζω και λέω. Και επειδή δεν πρόκειται, δεν θα το έκανα ποτέ να απαντήσω και να μιλήσω, λέω τώρα αυτή τη στιγμή θέλω να, δεν θέλω ούτε mute. Θέλω να κάνω unfollow. Ναι, ναι, ναι. Επιτρέπετε ένα δευτερόλεπτο. Δεν το έκανα όμως γιατί το θεωρώ πολύ φτηνό να είμαι στα site και να γράφω. Σας λέω την αλήθεια. Η Σκορδά έκανε unfollow. Αλλά μέσα μου το ήθελα πάρα ήταν πολύ. Ήταν όμως πολύ ειλικρινές για εσένα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό που σε πιέζει αυτό να κάνει ένα μαγικό. Δεν έχει άποψη ικανοποίηση από το unfollow. Αυτή δεν είναι η προβλήμα. Δεν θέλω να βλέπω ότι υπάρχει, ρε παιδί μου. Ναι, ωραία, και δεν είναι δικαίωμά σου αυτό. Γιατί είναι φτηνό, ρε φέι. Κάνε hype. Γιατί δεν είναι ωραίο. Γιατί θα πρέπει να είσαι.
είσαι ότι γουστάρεις να βλέπεις κάποιον, δηλαδή. Εγώ δεν θέλω να περνάνε μπροστά από το τηλέφωνό μου το ρημάδι φάτσες που δεν θέλω να δω στη ζωή μου. Είναι αόρατη. Έξω από εδώ. Εγώ βρήκα πάρα πολύ ωραία την κίνηση πάντως στη Σκαγιά που έκαναν follow το Σκουλό και την Ηλιάνα. Και πολύ ρεαλιστική και πολύ ειλικρινή στάση. Ναι, επιτέλους. Επειδή εκτιμώ και τις δύο αυτές γυναίκες πάρα πολύ για διαφορετικούς λόγους, εγώ θεωρώ ότι κανονικά θα μπορούσαν να έχουν τις καλύτερες σχέσεις, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν μπει στη μέση και έχουν μεταφέρει ίσως και στις δύο. Νίκο, μου γίνε ψυχολόγος, τώρα είσαι πράγμα. Όχι, μπαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον χώρο μας και μεταφέρουν πράγματα για να χαλάνε σχέσεις. Γιατί ξεκινάς τέτοια κουβέντα την ώρα που έχει μαγειρική, δεν καταλαβαίνω. Θα σε κάνει λίμπλοκ, Λιάννα. Από πάνω. Παναγία μου.